Απάντησε το συμφωνούμενη, δεν καταλαβαίνω. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα... Λόξιγκας! Σε ένα ακόμα κυριακάτικο βίντεο, σε τούτο εδώ πέρα το κανάλι. Λοιπόν, σήμερα που λέτε παιδιά... Με έχει πιάσει Λόξιγκας και θα βγάλουμε βίντεο. Ναι. Δεν πρέπει να σταματήσει γιατί έχουμε παγωτά. Ναι. Λοιπόν, είναι καλοκαιράκι, ντουρουντουν ντουρουντουν. Και τι κάνουμε το καλοκαίρι για να δροσιστούμε? Τι κάνεις παιδί μου? Κάνουν θόρυβο. Και εγώ κάνω θόρυβο. Ναι, τι κάνουμε το καλοκαίρι για να δροσιστούμε? Τρώμε παγωτά. Ναι, οπότε έχουμε πάρει τρία, εγώ τρία οντί. Ναι, θα δικαιολογούμε τι έχουμε πάρει, θα βλέπουμε τη γεύση είναι, θα δοκιμάζουμε. Σταμάτα μωρέ, θα δοκιμάζουμε και αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, να πω πρώτον κάντε subscribe, δεύτερον κάνουμε το βίντεο με Λόξιγκα γιατί θα είναι πιο πολύ αστείο, θεωρώ τουλάχιστον, θα μπορούσε να πρέπει να σταματήσει, αλλά το κάνουμε με το Λόξιγκα γιατί νομίζω ότι θα είναι πιο αστείο, αυτό. Και πιο αληθινό, έτσι. Αυτό, θα ήταν πιο ωραίο όμως άμα σε έπιανε στο subscribe, θα ήταν πολύ πιο αστείο. Τότε δεν ξέρω, άμα μου βγαίνει από subscribe. Λοιπόν, έλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να φάω. Έχουμε πάρει τρία εγώ, τρία η Τόρη. Ναι. Καλησπέρα. Που πιστεύουμε ότι θα αρέσει του ενός και του άλλου. Τέλος πάντων, ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την μαγευτική μας κάρα. Από τη μαγευτική μας καραμπόλα. Το οποίο το πήρα εγώ για την Τόρη. Γιατί έχει παιχνιδάκι. Και είναι καραμπόλα και αυτό είναι πολύ πιο, πιστεύω, το έτρωγε όταν ήταν μικρή. Τι είναι αυτό, μωρέ? Αυτό είναι το ξυλάκι που είχε ο οδοντίατρος. Α. Λοιπόν, πετάμε αυτό εκεί, πετάμε και αυτό εκεί. Πάμε, άνοιξε, δοκιμάζουμε. Απλά λίγο γρήγορα γιατί τι είναι παγώτα και θα λιώσουνε. Μου αρέσει που βάζεις σε μένα να το ανοίξω. Φέρε εδώ, άνοιξε, πάρε το παιχνίδι εσύ να παίξεις. Τι είναι αυτό? Έχει παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι παιχνίδι, αλλά... Τι έχεις κάνει, μωρέ? Εγώ. Ποιος? Έτσι μου το έδωσες. Πώς το χάλασες έτσι? Α! Κοίτα! Α! Μυρίζει υπέροχα. Πώς είναι αυτό? Παιδιά, έχει αυτό. Οπα. Έχει αυτό εδώ τα δύο που δεν έχω ιδέα τι είναι. Κάτι σαν αυτοκόλλητο είναι, αλλά μήπως είναι τατουάζ. Δεν ξέρω. Άμα ξέρει κάποιος, μας γράψει από κάτω στα σχόλια. Αυτό είναι με γεύση τσιχλόφουσκα. Τι λες? Έτσι γράφει. Εγώ έπρεπε να δοκιμάσω. Εγώ δοκίμασα ήδη. Λοιπόν, ένα μπλε. Το έδειξε τα παιδιά πώς είναι. Ναι. Μα δοκιμάζω κι εγώ. Ένα κίτρινο. Το κίτρινο είναι μπανάνα. Τσιχλόφουσκα είναι ρε, όλο. Το καθένα είναι διαφορετική γεύση νομίζω. Το μπλε ήταν πιο έντονο. Αφού λέει με γεύση τσιχλόφουσκα απ' έξω, ξέρω εγώ, για να δω. Για κάντε και ένα μίξ όλα μαζί. Ένα. Δύο. Για φέρω να κάνω κι εγώ ένα μίξ όλα μαζί. Τρία. Παίρνουμε λίγο από εδώ, λίγο μπλε, λίγο κίτρινο, λίγο μοβ. Πάγωσα! Ωραίο είναι. Πόσο βάζεις? Ξέρω εγώ. Τρώγε. Άρα θα το φάμε. Μην τι κάνουμε, το αφήσουμε, θα λιώσει. 7 στα 10. Δεν μετράει. Και αυτή είναι τώρα. Δεν ξέρω. Πες να είναι τατουάζ αυτά με το νερό που είναι ρε. Ναι, ρε, γι' αυτό είναι έτσι αγαρέ. Μπαίνει το νερό και το. Τέσσερα! Άμα δεν μπορείς, θέλω να το φάω. Φάω. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Περίμενε, εγώ βάζω 7,5. Πάμε σε αυτό. Λοιπόν. Εντάξει, πολύ μούφα έτσι. Mm. Μια σταλιά και το πλούσαμε 3,5 ευρώ. Αυτά που τρώγαμε. Που έτρωγα εγώ τουλάχιστον μικρή ήταν πολύ πιο ωραία. Εντάξει, κάτσε και αυτό ήταν. Και τώρα πήρε και τώρα αυτό που τρώγα εγώ μικρό. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα γιατί ξέρω είναι ότι το κοκτέιλ αρέσει στον τι, βασικά άνοιξε το. Το πιο ωραίο, παιδιά. Πες να μην έχω δοκιμάσει ποτέ. Κοκτέιλ. Ναι. Είσαι πιτσιρίκι γι' αυτό. Καθίστε γέροντα. Παιδιά, το κλασικό κοκτέιλάκι.
Όσοι είστε πάνω από 30 εδώ πέρα, γνωρίζετε τι έστει κοκτέιλ. Ρε, τέτοια γεύση είχαν τα δικά μας τέτοια. Αυτό δεν είναι το κανονικό το γνήσιο το κοκτέιλ, αλλά... Και όταν έλειωνε και ώρα, και όλες μ' άρεσε να το πίνω. Σ' αρέσει να τα πίνεις. Ναι. Τα πακουτά. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία, φέρω να το φάω τώρα. Πόσο? Για μένα αυτό είναι 9,5. Και για μένα. Σιγουράκι, 9,5. Να πούμε ότι αυτό το βίντεο το κάνουμε με κυπελάκια. Γράψτε στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε και άλλο. Ή με χωνάκια, ή με ξυλάκια, ή με περίεργα. Τώρα περίεργα βέβαια δεν υπάρχουν αρκετά νομίζω. Ναι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και ένα τέτοιο. Συνέχισε μέχρι να το φάω. Λοιπόν, μέχρι εδώ που έχετε φτάσει, να σας υπενθυμίσουμε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και καμπανάκι σε τούτο εδώ πέρα το κανάλι, για να μην χάνετε κανένα μας νέο βίντεο. Το φαγες? Αμάρα αγάπη μου. Και το Instagram. Έχουμε και Instagram, να κάνουμε follow. Μπράβο, λοιπόν, να σας υπενθυμίσω, παιδιά, να κάνετε ένα follow στο Instagram, για να έρθετε και εκεί πέρα να τα λέμε, γενικά να κάνετε follow. Γιατί... Τον Αύγουστο δεν θα έχει ούτε vlog ούτε τίποτα, παιδιά. Θα ανέβει μαζικό. Βασικά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα και πώς, αλλά τον Αύγουστο, ναι, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κάνουμε βιντεάκια. Θα είναι ο μήνας που θα ξεκουραστούμε. Θα είναι διακοπές. Μπράβο. Βγάλαμε πολλά λεφτά από το YouTube. Και θα κάνουμε διακοπές. Ναι. Πάμε. Έλα, επόμενο. Ναι. Επόμενο. Πάμε στο Ben & Jerry. Παιδιά, είναι το Ben & Jerry. Πήρες αυτό με την καραμέλα. Λοιπόν, είναι αυτό. Τι έχει μέσα? Ben & Jerry με salted caramel. Ναι. Salted caramel ice cream with caramel chunks και κομματάκια. Τι λες? Λοιπόν. Πρέπει να το έχω λατρέψει ήδη. Πρέπει να είναι δεκαράκι. Έχει δικό του ξυλάκι, άρα πάρε. Άνοιξε εδώ. Ben & Jerry, παιδιά. 25 ευρώ είναι παγωτό. Αλλά αξίζουν, είναι ωραία. Λοιπόν, γλύφτο, τι κάνεις ρε, το πιο ωραίο. Παιδιά είναι έτσι, καλά έχει ψηλολιώσει τώρα γιατί το έχουμε έξω. Ωραίο. Τι λες ρε. Να πάρω κι εγώ να δοκιμάσω για να μπορώ να κρίνω. Τι λες ρε. Εσείς αυτό δεν βάζεις βαθμολογία ρε. Α, για φέρε να βάλω κι εγώ σε αυτό. Για μένα είναι 9,8 αυτό. 8,5. Τι 8,5 ρε! Αφού δεν είναι πολύ της καραμέλας και αυτό είναι πολύ καραμελέ. Και κάπου εδώ παιδιά, τώρα να σας υπενθυμίσω εγώ μέχρι να το φάει τώρα και να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα καμπανάκι και όλα τα σχέδια. Βασικά μην κάνετε τίποτα από αυτά, σχόλια. Σχόλια και αυτό. Αυτό απλά βλέπετε όλο το βίντεο. Έλα, κλείστο. Να το φάω μετά. Άρα το τρώμε όλα τώρα. Ναι, κοιτάξτε σιγά τι είναι, δύο κυπαράκια, τόσο δά κυπαράκια, 3,5 ευρώ. Ωραία, αφού μου το σπένει Τζέρι, πάμε και σε ένα δικό μου. Ναι. Έχει και την τιμούλα πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι chocolate foods brownie, κάτι τέτοιο. Είναι με σοκολάτα και σοκολάτα brownie, πώς το λένε. Έχει λήξει. Έχει λήξει. Φέρε το να το φάμε, έχει λήξει. Ναι, ναι, άνοιξε το. Έχει δικό του. Λοιπόν, πάμε. Oh. Το πιο ωραίο, παιδιά, είναι αυτό. Ένα κοντινό στο τι. Γιατί. Ωραία. Πάμε. Να δοκιμάσουμε. Πες μου ότι έχει κομματάκια μπράουνι. Όχι. Α, είναι απλά η γεύση. Τι... 9,8. Εύκολο. Έχει ξεπαγώσει και λίγο τώρα. Η αλήθεια είναι. Αλλά παιδιά, top, φέρω να φάω. 9,8, εύκολα. Βαθμολόγησε, παιδί μου, και σταμάτα να το τρως. Παιδί μου, θα το φας όλο, τι θα γίνει.
Γλύφτο, μην το μασάς. 9,8! Είναι πολύ ωραίο. Αν και αυτό με την καραμέλα εμένα μου άρεσε πιο πολύ. Πώς έβαλε ρε παιδιά αυτό με την καραμέλα? Στην ίδια βαθμολογία νομίζω. Α, ναι. Mm-hmm. Πολύ Πάμε. Ωραίο. Λεπόμενο. Η σειρά σου είναι. Α, ναι. Τα τρώει όλα ρε παιδιά, μην αφήσεις και τίποτα για μετά. Είπα, εγώ το θα λιώσει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Καλά παιδιά, να σας υπενθυμίσω να κάνετε ένα like, ένα subscribe και ένα καμπανάκι, γιατί ο Δί αποφάσισε να φάει όλα τα παγωτά και να μην μου αφήσει εμένα κανένα για το βράδυ. Λοιπόν, τι είναι αυτό, Νιρβάνα. Νιρβάνα, θυμάμαι που τρώγα πριν 10 χρόνια. Είναι Νιρβάνα chocolate και chocolate chips. Okay. Choco chips, συγγνώμη. Παιδιά, Νιρβάνα. Κλασική αξία στο κυπελάκι, το παγωτό, θεωρώ. Έχει κουταλάκι. Έχει κουταλάκι. Καλοκαιρινό βίντεο το... Ένα. Μέσα είναι έτσι, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε ότι, παιδιά, το βίντεο αυτό είναι καλοκαιρινό, ξεκάθαρα. Δροσιζόμαστε με παγωτάκια. Να δοκιμάσω. Έχει κομματάκια. Η καραμέλα σου έχει γίνει εκεί πέρα τώρα τόση ώρα έξω. Τσόκο τσίπς έχει. Νομίζω σοκολάτα του Ben & Jerry. Ben & Jerry's πήγα να το πω. Νομίζω μου άρεσε πιο πολύ. Αυτή έχει τόσο. Μια φέρε. Κάτσε, κάτι μου βγάζει στο τέλος. Το τέτοιο είναι. Ποιο? Το σιρόπι. Έξι. Οχτώ. Εν τω μεταξύ, στο βίντεο με τα παγωτά. Δεν χρειάζεται καν να μιλάς. Απλά το σιχνίσεις. Κλείνετε τα μάτια σας και απλά ακούτε. Ή θα σας βάλω μαύρη θόμη, ξέρετε. Ωραία. Άλλη θα περιμένουμε να το φας. Όχι. Το έφαγα. Πάμε στο τελευταίο. Λοιπόν, να πω ότι βλέπαμε τις προάλλες ένα βίντεο του Φίπστερ που είχαν πάρει Oreo Bites, mini bites τέλος πάντων. Και ζήλεψα και ήθελα να πάρω να τα δοκιμάσουμε αυτά εδώ πέρα. Είναι μικρό βέβαια αυτό. Δεν ξέρω αν έχει πιο μεγάλη συσκευασία. Αυτή έχει 14 μέσα. Λογικά. Να τα ανοίξω. Ναι. Από εκεί ανοίγει, πας να παιδευτείς από αλλού. Τι είναι, τα χάλασε, Ρία. Ρε τροχός πλα... Πώς τα ανοίγει. Σπάει κανεί ξέτο. Ρε χωρίς καβέρα τώρα, δεν ανοίγει. Έτσι από πάνω. Και δείξε λίγο που από που άνοιξε. Λοιπόν. Λέγει. Φαίνονται ωραία. Φαίνονται ωραία. Α, πάμε. Δείτε πόσα μικρούλια είναι. Είναι μια σταλίτσα. Τσίτσι. Ωχ, έσπασε. Τι λέγει. Μα δεν λύεται. Διαλύεται επειδή είναι ξεπαγωμένο. Δεν ξέρω, αλλά είναι φυσικά. Τώρα κατάλαβα γιατί ο Φίψε έλεγε γι' αυτά. Τι λέει, πηγαίνετε πάρτε τα όλοι. Βασικά, έχει 14 μέσα. Ναι. Βασικά μην πάει να τα πάρει κανείς. Για να μπορούμε να τα πάρουμε εμείς όλα. Αγάπη μου. Αμάν. Συνθίστηκα τώρα. Τι θα γίνει τώρα.
Να κλείσουμε το βίντεο, άντε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μας από κάτω στα σχόλια εάν σας άρεσε και αν θέλετε να κάνουμε και άλλα τέτοια βιντεάκια με παγωτά και έτσι διάφορες γεύσεις να δοκιμάσουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά τα βίντεο είναι τα αγαπημένα μου. Τρώμε, πίνουμε. Πολύ ωραία βίντεο, τέτοια να κάνουμε μόνο.